Πάμε. Παίρνουμε νερό. Το νερό θέλουμε να είναι απιονισμένο για να μην έχει άλατα. Ναι, πέρα από αυτό που βάζουμε στο σίδερο δηλαδή. Σωστά. Και να είναι βραστό. Δηλαδή να το έχουμε λίγο στο βραστήρα. Γιατί θέλουμε να διαλυθεί η ζάχαρη. Άρα αν το νερό είναι κρύο, γι' αυτό σου λένε επίκαιρο θα έρθω. Συγγνώμη, αυτό γίνεται με ζάχαρη άχνη. Εκεί που έχεις τον κουραμπιέ, παίρνουμε τη ζάχαρη, την κάνουμε μια λακ. Ωραία, τώρα το απογείωσες το θέμα, πραγματικά. Λοιπόν, βάζουμε το νερό μας. Μετά. Βάζουμε 200 ml νερό, το οποίο είναι ζεστό. Ωραία. Παίρνουμε ζάχαρη άχνη, που όλοι έχουμε, 2 κουταλιές της σούπας. Εντάξει, δεν τις γέμισες και τις σούπες. Όχι, λοιπόν, τώρα θα πω εδώ ένα μυστικό. Ότι το 2 κουταλιές της σούπας είναι μία κανονική λακ. Τώρα, εμείς θα την κάνουμε πιο δυνατή όσο προσθέτουμε ζάχαρη. Δηλαδή, αν βάλουμε 3 κουταλιές, θα γίνει ακόμα πιο δυνατή. Άρα, ανάλογα με το τι κράτημα θέλουμε, μάλιστα, θα φτιάξουμε και την ποσότητα της ζάχαρης που θα βάλουμε μέσα. Άρα, παιδί μου, πώς λέει, ας πούμε, ότι αυτό είναι στο εμπορίο απαλό, πιο δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό, και εμείς το κάνουμε με την ζάχαρη άχνη. Σωστά. 2 κουταλιές είναι το απαλό, 3 είναι η δυνατή. Ναι, αλλά έχουμε απογειώσει. Όχι. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτή είναι η λάκ σας, καταρχήν. Παιδιά, αυτή είναι η λάκ μας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, απιένεις με ένα νερό βραστό. Εδώ. Όχι, αυτό το κοίταξε. Αφού θέλεις να το δοκιμάσεις. Ορίστε. Δοκιμάσου. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε 2 μικρά μυστικά. Το πρώτο είναι... Θα τρελαθώ, παιδιά. Το πρώτο είναι... Θα τρελαθώ, παιδιά, θα τρελαθώ ειλικρινά. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα εδώ έχει 2 μυστικά, επειδή σε βλέπω ότι το μυρίζεις και ξέρω τι σου αρέσει. Ναι. Για να αρωματίσουμε τη λάκ μας, 2 τρόποι. Ο πρώτος τρόπος, ή θα χρησιμοποιήσουμε εθέριο έλαιο από λεμόνι, ναι, είτε θα κάνουμε το αγαπημένο μας, δηλαδή θα βάλουμε 1 σταγόνα από το άρωμά μας. Οπότε μυρίζει, γιατί εγώ βάζω άρωμα και στα μαλλιά, θέλω να ξέρεις. Είμαι τρελή, αυτό, δεν είμαι καλά. Γι' αυτό σου λέω, σου έχω το αγαπημένο σου. Αχ, θα τρελαθώ, παιδιά. Και το βάζω. Και βάζουμε και έχουμε το άρωμά μας. Εδώ τώρα, βέβαια, για τις γιορτές, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα βάλουμε μέσα λίγη χρυσόσκονη. Άρα να το κάνουμε ένα σπρέι και να λαμπυρίζουν κιόλας τα μαλλιά μας. Και δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για σένα. Περίμενε, πόσο χρυσόσκονο να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε μία κοφτή κουταλιά εδώ του γλυκού, ούτε κοφτή, τη μισή. Ωραία. Εντάξει, αυτό... Γιατί αυτό έχουμε θέλει λίγο 200 ml. Κυρίες, ναι, έχουμε 200 ml. Άρα αυτό το λίγο θα μας δώσει λάμψη και όχι έντονο. Ωραία, καθόλου. Τέλει. Λοιπόν, ωραία, πάμε για το επόμενο. Φεύγουμε από τη λάκα. Ερχόμαστε να κάνουμε το ζελέ. Καταρχήν, αυτό το ζελέ που το έχουμε εδώ έτοιμο είναι, όπως και η λάκ, ένα καταπληκτικό προϊόν. Γιατί? Γιατί και τα δύο αυτά δεν περιέχουν ενόπνευμα. Εμείς γιατί ανησυχούμε για τα μαλλιά μας, για το πολύ συχνό styling που κάνουμε, ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε έχουν ενόπνευμα. Εμείς εδώ δεν έχουμε καθόλου ενόπνευμα. Και πόσο μάλλον στο ζελέ, το οποίο είναι καταπληκτικό γιατί είναι και σαν μάσκα για τα μαλλιά. Τι χρησιμοποιώ? Χρησιμοποιώ ζελέ αλόης. Παίρνω την κανονική μου αλόη, την αλόη μου, ναι, το ναι, φύλλο, ναι, την κόβω, μάλιστα, την ανοίγω και παίρνω το ζελέ που έχω μέσα. Εύκολο. Πανεύκολο. Ωραία. Παίρνω το ζελέ, γύρω στα 50 ml ζελέ, το βάζω το σε βλέπετε ένα... βλέπετε και πόσο είναι το 50 ml τώρα. Είναι περίπου 2 κουταλιές. Ένα μικρό μπολάκι είναι. Παίρνω το ζελέ που έχει η αλόη, που είναι φοβερά θεραπευτικό για τα μαλλιά, και έρχομαι να προσθέσω 1 κουταλιά λεμόνι, χυμό καθαρό λεμόνι. Γιατί το λεμόνι το βάζουμε? Για να έχουμε το κράτημα. Και πάλι εδώ, όσο περισσότερο λεμόνι, τόσο καλύτερο κράτημα, αλλά δεν θα βάλετε παραπάνω από αυτό, γιατί θα σας γίνει πολύ υγρό. Ωραία. Και ερχόμαστε να προσθέσουμε και λεβάντα. Λεβάντα γιατί βάζουμε? Γιατί επειδή είπαμε ότι αυτό μας δίνει ένα wet look και δίνει δύναμη στα μαλλιά, η λεβάντα θα τους δώσει και λάμψη.
Άρα έχουμε λεβάντα για λάμψη. Δύο σταγόνες. Ακούω πράγματα που δεν ξέρω. Ένα τέλειο προϊόν. Τέλειο προϊόν. Τώρα αυτό πρέπει να μείνει στο ψυγείο. Στο ψυγείο. Διατηρείται γύρω στις 2 εβδομάδες. Ναι, ναι. Και το έχουμε, το παίρνουμε από το ψυγείο μας και το χρησιμοποιούμε. Μας δίνει ένα καταπληκτικό wet look στα μαλλιά μας. Και επίσης αυτό που θέλω να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας είναι ότι τους κάνει πάρα πολύ καλό.